Με την φανέλα της νίκης θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Νίκος Μαρινάκης ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Sport Day. Οι πράσινοι πρόκειται να παραχωρήσουν για έναν χρόνο τον νεαρό ακραίο πιστοφύλακα, ενώ όπως αναφέρει έπαιξαν και καταλυτικό ρόλο στην πρόσληψη του Ολλανδού τεχνικού Φλουτ. Η νίκη, θυμίζουμε πως πέρα από τον Μαρινάκη, προσπαθεί να εντάξει την ομάδα ως δανεικό για έναν χρόνο και τον Χουχούμη. Εξελίξεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες. Τριετές στο μεταξύ συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε ο Χρήστος Τζιόρας με την νίκη, τηρώντας την προφορική συμφωνία του με τον Ανδρέα Πάτσι. Ο Τζιόρας αναμένεται να αποτελέσει το βαρύ πυροβολικό της βολιώτικης ομάδας για το πρωτάθλημα της Super League, ενώ πολύ κοντά στο να παραμείνει βρίσκεται και ο Μπρούνο Πινιέιρο. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΑΕΝΙΚΗ Βόλου ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Τζιόρα για τα επόμενα 3 χρόνια. Κλιμάκιο της Super League στο μεταξύ βρέθηκε χθες στον Βόλο για να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού για την διοργάνωση των αγώνων της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι υπεύθυνοι της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος ξεναγήθηκαν από τους εκπροσώπους της ΠΑΕ στο Πανθεσσαλικό στάδιο και έγινε ενημέρωση για μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διοργάνωση και την ασφάλεια των αγώνων εν ώψη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι υπεύθυνοι της Super League εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την συνεργασία με την Κιανόλευκη ΠΑΕ, ενώ οι παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν δεν αποτελούν πρόβλημα για τους Κιανόλευκους που εκφράζουν την αισιοδοξία τους για τον άριστο βαθμό ετοιμότητας της ΠΑΕ αλλά και από την αρτιότητα όλων των εγκαταστάσεων.